Με το φακό του Κάλυμνος News βρισκόμαστε σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Καλύμνου. Εδώ στον Μελιτσάχα που πηγαίνει προς τον παλιό Μελιτσάχα, όπου έχουμε ξανακάνει ρεπορτάζ εδώ αρκετές φορές, βλέποντας την ανάγκη για προστασία εδώ που βλέπουμε να γίνεται τώρα και τη τσιμεντόστρωση αυτού του δρόμου, γιατί τον βλέπετε είναι χωματόδρομος, έχει πολύ μεγάλη ανηφόρα και οπωσδήποτε έπρεπε να προστατευτεί και ο δρόμος να γίνει να τσιμεντοστρωθεί, αλλά και τα στιθέα εδώ που βλέπουμε για προστασία του κόσμου. Γιατί ανεβαίνοντας εδώ δεν μπορεί να μη σταματήσεις να βγάλεις φωτογραφία. Είναι αδύνατο. Και τώρα, επειδή οι φωτογραφίες είναι πολύ της μόδας, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είναι ένα καταπληκτικό σημείο και από τη δεξιά πλευρά και από την αριστερή. Υπέροχη θέα. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ συνεργείο να δουλεύει με τον μηχανικό, τον κύριο Κενενούνη. Θα του μιλήσουμε. Το συνεργείο της 3K, ναι. Κύριε Κενενούνη. Κύριε Κενενούνη, αρθείτε κοντά μας. Είναι ο πανταχού παρόν. Ακριβώς. Ο υπτάμενος. Ο υπτάμενος μηχανικός. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί εδώ έχουμε ξανακάνει ρεπορτάζ στο παρελθόν και βλέπαμε την ανάγκη για να γίνουν εδώ και τα στιθέα εδώ που βλέπουμε, αλλά και η τσιμεντόστρωση στον δρόμο. Ναι, δυστυχώς δεν θα γίνει όλος ο δρόμος. Θα γίνει μόνο το κομμάτι αυτό που είναι μεγάλη κλίση του. Προφανώς για να προστατεύσουμε καταρχήν εδώ την κατάσταση, γιατί εδώ ήταν επικίνδυνα να πάει κάποιος από κάτω. Βέβαια. Και αφετέρου, με τις μεγάλες κλίσεις είχαμε πάντα πρόβλημα με τους, εδώ με τις όμορφες ιδιοκτησίες. Μας φόρναζαν κατά καιρούς και το φτιάχναμε το δρόμο. Επιτέλους θα κάνουμε ένα κομμάτι γύρω στα 50-60 μέτρα. Και ευελπιστούμε στο μέλλον να γίνει ο υπόλοιπος δρόμος που θα πηγαίνει στο μέσα Μελιτσάχα, στη μέσα παραλία. Καλό είναι να πάρετε ένα πλάνο, κύριε Χαραμαντά. Να αξιοποιηθεί και αυτή η παραλία. Γιατί έχουμε μια παραλία η οποία δεν είναι αξιοποιήσιμη, έτσι. Ναι. Και δεν μου λέτε κάτι, αυτό που εντάσσεται. Αυτό το κομμάτι μέσα στη τσιμεντοστρώση και αυτό. Τσιμεντοστρώση. Ναι, απλά τότε με τον δημαρχία του κυρίου Γαλουζή. Απλά επειδή τότε με τον κύριο Γαλουζή είχαμε συζητήσει για να γίνει ο δρόμος και επειδή το κονδύλι λέβαινε αρκετά, αποφασίστηκε να γίνει μόνο αυτό το κομμάτι εδώ. Παράλληλα με το στιθέο, γιατί η ανάγκη βασικά ήταν να γίνει το στιθέο. Και χάρη του στιθέου γίνεται και το κομμάτι αυτού του δρόμου. Πάντως είναι ένα από τα ωραιότερα σημεία της Καλύμνου. Κοιτάξτε, ναι, είναι δεξιά και αριστερά. Είναι πάρα πολύ ωραία, όπως και άλλος δρόμος που κάναμε από πάνω. Ναι. Και παρεπιπτόντως να πω ότι, γιατί κάνει χτες ένα ρεπορτάζ, γιατί κάνουμε το σκαλοπάτι. Δεν μπορούμε εμείς να δίνουμε προσβάσεις σε ιδιωτικούς χώρους. Εμείς πήγαμε και κάναμε απλά το δρόμο. Εάν βρεθεί ο διοκτήτης του συγκεκριμένου οικοπαίδου και μας πει ότι παιδιά δεν έχω θέμα να κάνετε μια λαμπίτσα ώστε να αράζουν στο δικό μου το οικόπεδο κάποια αυτοκίνητα μέσα, εγώ πολύ ευχαρίστως να δώσω εντολή στον εργολάβο να πάει την επόμενη μέρα να κάνει τη ράμπα. Απλά δεν μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας. Αυτό θέλω να πω. Να πω κάτι που έκανα το ρεπορτάζ. Επειδή υπάρχει ένα δόντι, μεγάλο δόντι. Δεν μπορούμε τουλάχιστον αντί για τσιμέντο να βάλετε λίγο 3α. Θα ρίξουμε άμμο. Ακριβώς. Για να μην χτυπήσει και κανένας που θα οδηγήσει. Όταν θα τελειώσουμε, γιατί δεν έχουμε τελειώσει ακόμα εκεί. Είναι να κάνουμε μια οριοθέτηση ενός οικοπαίδου και θα ρίξουμε τον άμμο. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τσιμέντο με ράμπα για να μην δώσουμε τώρα πρόσβαση σε έξινη ιδιοκτησία. Καταλαβαίνετε τα προβλήματα που. Να βάλετε 3α τουλάχιστον. Θα ρίξουμε άμμο. Ναι. Αυτό το σκαλοπάτι είναι επικίνδυνο. Συμφωνούμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πολύ και μακάρι να φτιαχτεί όλος ο δρόμος. Εντάξει, ευελπιστώ στο μέλλον να γίνει όλος ο δρόμος. Έτσι. Αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ότι αυτή η παραλία είναι μοναδική. Είναι καταπληκτική. Εάν ο δρόμος φτιαχτεί. Που πάει, που οδηγεί. Νομίζω ότι θα αξιοποιηθεί άλλη μία πλευρά του νησιού μας και θέλω να κάνω τώρα μια ερώτηση στον κύριο Κενενούνη. Ναι. Θα είναι μόνο αυτό το στιθέο ή θα γίνει και τσιμεντένιο τυχείο εδώ? Όχι, τσιμεντένιο τυχείο. Θα γίνει ο δρόμος, ο οποίος θα υπερκεράσει το κομμάτι της βάσης που έχουμε κάνει εδώ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είναι πλέον ασφαλή το κομμάτι. Μάλιστα. Για διαλύσεις. Και θα γίνει ο δρόμος να πάει προς τα πέρα. Προς τα πάνω. Ναι. Και ευελπιστούμε στο μέλλον να συνεχίσει και να το κάνουμε μέχρι κάτω την παραλία. Έχει και ένα άλλο κομματάκι. Ναι, είναι ένα κομμάτι, μεγάλη ευθεία εδώ από εκεί που είχαμε μείνει μέχρι του κυρίου Κιούσου εδώ πέρα τις ιδιοκτησίες. Ούτε αυτό θα γίνει. Ούτε αυτό. Δηλαδή, καλό θα είναι στη νέα μελέτη. Εγώ θα το πω στον κύριο αντιδήμαρχο, τον κύριο Ζωηδή. Ναι, να τα εντάξουν αυτά μέσα στην Ελλάδα. Να ενταχθεί τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, γιατί θα δώσει κάτι παραπάνω στην Καλύμνο μας. Αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή σήμερα. Καλημέρα. Πού πηγαίνουμε μετά από εδώ? Μετά θα τελειώσουμε το κομμάτι τώρα που κάνουμε στον Άι Γιάννη πάνω με τα μπαζώματα, στη τυχεία. Κάνουμε τώρα το μπάζωμα. Πώς πάει? Είχαμε ένα πρόβλημα με τα νερά και μας πήγε λίγο πίσω με τις βροχές και τα λοιπά. Τώρα ευελπιστώ σε 2-3 μέρες να το τελειώσουμε και μετά θα πάμε στα σκάλια. Να κάνουμε το δρόμο του Αγίου Νικολάου που κατεβαίνει κάτω. Mm. Βέβαια εκεί με τις κατολιστήσεις που γίνανε κάποιες ζημιές. Θα κάνω μια μελέτη ενός στοιχείου εκεί στην είσοδο του Αγίου Νικολάου. Γιατί δεν προβλέπεται μέσα από τη μελέτη αυτή να το κάνουμε και θα τελειώσει και εκεί. Για τα δύο τεχνικά έργα αυτά εδώ, αυτό. Ναι. Θα είμαστε μέσα στην ημερομηνία των πόσες μέρες ήταν η παράταση περίπου? Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω πόσο ήταν. Εγώ 50, θεωρώ 50, ότι 50 μέρες, εγώ θεωρώ 50, ότι σε καμιά εβδομάδα 10 μέρες θα έχουν μπαζωθεί. Τώρα μένουν κάποιες εκκρεμότητες όσον αφορά την είσοδο εκεί στο πανόραμα, ναι. Ανέλαβε ο κύριος Δήμαρχος να βρει την ιδιοκτήτρια. Ακόμα, δεν την έχει βγει. Δεν έχω πάρει κάποια. Δεν μου έχουν πει μετά κάτι. Από τόσο καιρό δεν έχει έρθει σε επαφή με τους ιδιοκτήτες. Θα έρθει σε επαφή πάντως να μας δώσει ένα κομμάτι εκεί, τουλάχιστον να εξυπηρετηθούμε προς το παρόν και μπορεί μετά να το ξαναπάρει πίσω το κομμάτι. Ή εμείς προτιθέμεσταν να κάνουμε μια σκάλα, ένα τυχείο εκεί. Και θα ομορφύνει η κατάσταση και θα μεγαλώσει και η διασταύρωση να είναι πιο ασφαλή για τα οχήματα. Να δούμε. Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία αυτός ο δρόμος και πότε η 3K πια θα πάει απερίσπαστη να κάνει τα θα πρέπει να τελειώσουν όλα. Δηλαδή και να γίνει και η διαπλατησιακή συστροφή που λέμε. Είναι πάλι και αυτό μια άλλη βασική προϋπόθεση. Εντάξει, θεωρώ ότι μετά από τόσο κόπο που κάναμε για να φτιάξουμε το δρόμο, δεν θα μείνει είσοδος του δρόμου του συγκεκριμένου κλειστή. Δεν γίνεται αυτό. Να δούμε τι πρέπει να γίνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Πάντως αυτό έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει. Τώρα δεν είναι δική σας δουλειά αυτή, αλλά αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει με το Δήμο. Η κυρία δεν μένει στην Κάλυμνο, είναι εκτός Καλύμνου. Τι να σας πω, δεν ξέρω κάτι. Ναι. Ξέρω πάντως ότι ψάχνει να τη βρει για να συνεννοηθούν. Αυτό. Πολύ καιρό ψάχνει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κενάν. Ευχαριστούμε. Να κλείσουμε όμως και το ρεπορτάζ με τα παιδιά εδώ που δουλεύουν. Επειδή τα παρακολουθούμε σε πάρα πολλά έργα, είναι εξαιρετικοί. Μαστοράκλες που λέμε στην Κάλυμνο. Κύριε Παναγιώτη, έχουμε δίκιο? Ναι, σωστά. Βλέπετε λοιπόν. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Συνεχίζοντας το ρεπορτάζ, σταματήσαμε εδώ, σε αυτό το δρόμο, τον επίμαχο, που λέμε ότι πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί. Να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί. Και επειδή μας είπε και ο κύριος Κενενούνης ότι πολύ σύντομα τελειώνει αυτός ο παρακαμπτήριος δρόμος που θα βοηθήσει ώστε να διέρχονται από εδώ τα αυτοκίνητα, λέμε στον Δήμαρχο να επισπεύσει τις διαδικασίες, να προσπαθήσει να βρει τους ιδιοκτήτες, να κοπεί αυτή η στροφή όπως μας έλεγε, για να ανοίξει ο δρόμος, η σκάλα, να ανοίξει αυτός ο δρόμος για να μπορούν να περνάνε από εδώ και τα λεωφορεία και τα μεγάλα φορτηγά. Διότι έτσι όπως είναι ο δρόμος και να φτιαχτεί μέσα, δεν μπορούν να συναντηθούν δύο αυτοκίνητα για να ξεκινήσει ο δρόμος, η καθίζηση. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να επισπεύσει τις διαδικασίες. Δηλαδή έχει περάσει πολύς καιρός. Ήδη έπρεπε να έχει πάρει το OK από τους ιδιοκτήτες. Τι περιμένουμε? Θα αρχίσουν να γίνονται πάλι, να έχουμε προβλήματα να έρθει η καλοκαιρινή σεζόν και εμείς ακόμα να μην έχουμε συνονοηθεί εδώ με τους ιδιοκτήτες να μας δώσουν το OK για λίγο διάστημα να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει το έργο της καθίζησης? Αυτό σταματήσαμε να πούμε και να υπενθυμίσουμε στον Δήμαρχο ότι πρέπει να τρέξει τις διαδικασίες.